Πέρα, παραμονή των Χριστουγέννων 2019, 24 Δεκεμβρίου 2019 και κάνουμε ένα έκτακτο vlog που θα είναι σαν οδηγός επιβίωσης των εορτών. Κάντε το ζεστό σας. Τι σας δείχνω τώρα για πρώτη φορά? Το φλιντζάνι, το καινούριο, το οποίο μου έχει φτιάξει και το κουκκινάδι, το οποίο μου έχει φτιάξει η Ελένη η Παπαδοπούλου από την Impress Me, δώρο. Τώρα που έχουν αλλάξει την ιστοσελίδα. Πώς σας φαίνεται? Είναι το λόγο αυτό που έχει φτιάξει η Ελένη. Είναι θήτα με πι και αυτή είναι το bubble thought. Είναι η φουσκάλα της σκέψης που γράφει η Ελένη. Το έχει σκεφτεί. Επικοινωνία από καρδιάς. Λοιπόν, μου έχει κάνει δώρο αυτό το φλιντζάνι. Για να πίνω την κούπα. Για να πίνω στα vlogs. Και θα δούμε. Μπορεί στο μέλλον να φτιάξουμε κούπες και για εσάς. Υπάρχει το πρωτότυπο. Λοιπόν. Είναι παραμονή Χριστουγέννων απόψε. Έχουμε ήδη βγάλει δύο vlogs σήμερα. Βγάλαμε ένα το πρωί με την Αριστονίκη. Όσοι δεν το είδατε, δείτε το. Βγήκε ένα προηγουμένως που είχε το θέμα του εργασιακού εκφοβισμού, του mobbing, από μια φίλη συνάδελφο η οποία έτυχε να δουλέψει σε ένα κατάστημα ως πολίτρια για ένα διάστημα. Και ερχόμαστε σε αυτό το βραδινό, το οποίο είναι το δικό μου χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Καταρχάς θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και το πρωί, ότι εμένα δεν μ' αρέσουν οι γιορτές. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι γιορτές. Τίποτα δεν μ' αρέσουν οι γιορτές. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή ότι είχα μεγάλες προσδοκίες για τις γιορτές. Γιατί ήταν και όλη η pop κουλτούρα. Σκεφτείτε κι εσείς λίγο, θυμηθείτε όταν είμαστε στο σχολείο. Όταν είμαστε στο δημοτικό σχολείο, για παράδειγμα, όλα εκείνα τα αναγνώσματα που είχαμε στα βιβλία μας για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Τις γιορτές των Χριστουγέννων, εκείνες οι ταινίες, αυτά που έδειχνε η τηλεόραση, οι διαφημίσεις, οι στολισμοί, τα παραμύθια, οι σχολικές εορτές. Όλα, μα όλοι, όλα και όλοι μας έδιναν το μήνυμα πως τα Χριστούγεννα είναι υπέροχα, πως τα Χριστούγεννα είναι θεσπέσια και όλοι θα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι τα Χριστούγεννα. Εγώ δεν είχα την ατυχία που είχαν πολλά παιδιά να μεγαλώνω σε σπίτι που να έχω γονείς με εξαρτήσεις. Τις μέρες των Χριστουγέννων, τα παιδιά που οι γονείς τους ήταν αλκοολικοί, ήταν τοξικομανείς, ήταν τζογαδόροι, είχαν οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση, περνούσαν μαύρες γιορτές, ειδικά οι τζογαδόροι και αλκοολικοί, επειδή την περίοδο των γιορτών που θεωρείται ότι είναι και έθιμο να πιούμε και ένα ποτό, είναι και έθιμο να παίξουμε και ένα χαρτί, παραγινόταν το κακό. Έχω δουλέψει στο παρελθόν με κόρες αλκοολικών και κόρες τζογαδόρων και γιους αλκοολικών και γιους τζογαδόρων, οι οποίοι κάθε φορά που πλησιάζουν οι γιορτές πιάνει την καρδιά τους. Νιώθουν ένα αδιόρατο φόβο ότι κάτι άσχημο θα γίνει, γιατί οι αναμνήσεις από τις γιορτές των παιδικών τους χρόνων ήταν τραυματικές. Εγώ ευτυχώς δεν είχα τέτοιου είδους αναμνήσεις. Εγώ είχα πολύ πιο light αρνητικές εμπειρίες, εξαιρετικά πιο light, του στείλω ότι όλη μας η οικογένεια μας είμαστε θρησκευόμενοι, οπότε όλη η τελετουργία είχε να κάνει με το θρησκευτικό κομμάτι. Δεν στολίζαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι, γιατί θεωρούνταν από τους γονείς μου παγανιστικό έθιμο και όχι ορθόδοξο χριστιανικό έθιμο, δεν ξέρω πώς το είχα σκεφτεί. Ούτε καν καραβάκι δεν στολίζαν όμως, που είναι το ελληνικό έθιμο, σε κάποια νησιά να στολίζουν καραβάκι. Δεν στολίζαμε δέντρο. Δεν γιορτάζαμε τον Άγιο Βασίλη τις μέρες των Χριστουγέννων όπως οι υπόλοιποι τους γιορτάζαμε τη μέρα της Πρωτοχρονιάς, που είναι η μέρα του Άγιου Βασιλείου. Και γενικά οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι τις γιορτές, και γιατί ο πατέρας μου εξομολούσε μέχρι αργά καθημερινά, μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μάνα μου ήταν πολύ κουρασμένη από τις δουλειές, είχε και δύο πολύ ζωηρά παιδιά. Και τη μέρα των Χριστουγέννων, τη μέρα της Πρωτοχρονιάς, πηγαίναμε σε τραπέζια ή κάναμε τραπέζια, αλλά δεν ήμασταν και πολύ του έξω. Και νόμιζα εγώ τότε, ούσα μικρή, ότι αν οι γονείς μου δεν ήταν θρήσκοι, αν ζούσα σε μια διαφορετική οικογένεια, θα είχα πολύ καλύτερα Χριστούγεννα. In retrospect, δηλαδή τώρα μεγαλώντας και βλέποντας εκ των υστέρων πίσω, δεν ήταν και χάλια οι παιδικές μου γιορτές, απλώς ήταν normal. Ήταν φυσιολογικές. Γιατί είναι ψέμα ότι οι γιορτές φέρουν από μόνες τους μια χαρά. Είναι ψέμα ότι οι γιορτές είναι μαγικές. Είναι ψέμα ότι οι γιορτές μας κάνουν χαρούμενους. Είναι ένα ψέμα πολιτιστικό. Είναι ένα ψέμα της pop κουλτούρας. Όπως είναι και ψέμα ότι 14 του Φεβράρι, του Αγίου Βαλεντίνου και καλά, είμαστε πιο ερωτευμένοι από τις προηγούμενες άλλες μέρες του χρόνου. Ή ότι οι γυναίκες γιορτάζουν τη μέρα της γυναίκας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Λοιπόν, τι γίνεται όμως όταν είσαι στην ηλικία που είμαστε εμείς τώρα. Εντάξει, δεν έχει μέση ηλικία το κανάλι. Έστω το κανάλι μας είναι από 18 ετών μέχρι 65 πλάζε. Έχουμε όλες τις ηλικίες. Όταν είσαι ένας ενήλικας σήμερα, απόψε, που είναι η παραμονή των Χριστουγέννων 2019, και έχεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Πώς θα περάσω τη μέρα μου αύριο, πώς νιώθω. Εντάξει, το πώς θα περάσουμε τη μέρα μας αύριο περισσότερο το έχουμε προγραμματίσει από πριν. Εμάς μας έχει καλέσει ευτυχώς η κουμπάρα μας η Αριστονή και μας έχει καλέσει και αύριο, μας έχει καλέσει και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Της είπα, κουμπάρα, θα κουραστείς. Δεν είσαι το πάμε με πάρα πολύ ένταση, γιατί μου άρεσε και εμένα η ιδέα να είμαι καλεσμένη. Και έχουμε με τα παιδιά, έχουμε κανονιστεί να βρεθούμε άλλες μέρες, γιατί η κόρη μου είναι στον πατέρα της τώρα τις γιορτές τα Χριστούγεννα. Ο γιος μου έχει έρθει και είναι στην Πάφο σήμερα, απόψε και αύριο. Αλλά έχουμε κανονίσει πότε θα δούμε τα παιδιά. Είπαμε δεν θα κάνουμε. Πήραμε προφυλάξεις ώστε να μην ταλαιπωρηθούμε ιδιαίτερα, δηλαδή να μην πάμε μέχρι την Πάφο, να μην κάνουμε αυτό που κάναμε πέρσι, ότι κάναμε ένα μεγάλο τραπέζι και αγχώθηκε ο άντρας μου και από το άγχος του περάσαμε κάτι γιορτές άστε. Δηλαδή, πολλές φορές και αυτά μας ταλαιπωρούν στις γιορτές. Δηλαδή, η σκέψη του ότι θα καλέσω κόσμο στο σπίτι και έχω έγνοια, είμαι τηλεομανής, έχω έγνοια να κάνω το φαγητό ωραίο, έχω έγνοια να είναι όλα τέλεια, έχω έγνοια να είναι όλα μια χαρά και αυτή η έγνοια δεν με αφήνει να χαρώ τις μέρες. Δεν ξέρω για εσάς τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα. Γράψτε στα σχόλια τι σημαίνουν για εσάς τα Χριστούγεννα. Για μένα τα Χριστούγεννα πλέον σημαίνουν κάποιες μέρες στις οποίες υπάρχει ευκαιρία για περισσότερο ύπνο, για περισσότερη ξεκούραση. Υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε με οικογένεια και να γίνουν καυγάδες. Υπάρχει ο κίνδυνος ανάμεσα στο ζευγάρι και μέσα στην οικογένεια και την άμεση οικογένεια με τα παιδιά μας να γίνουν καυγάδες και τέτοια, γιατί περνούμε περισσότερο χρόνο μαζί και δεν έχουμε και τη δουλειά μέσα στη μέση που να μας απασχολεί πολλές ώρες, γιατί όλοι μικρά παιδιά είμαστε και όταν έχουμε χρόνο πολύ ελεύθερο γινόμαστε και ζωηροί. Αργία μη τυρπάς κακίας, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες. Εμένα γι' αυτό το πράγμα είναι οι γιορτές. Δεν στολίζω πλέον δέντρο. Στόλιζα όμως όταν το ζητούσαν τα παιδιά, επειδή είχα παράπονο εγώ όταν ήμουν μικρή ότι δεν στόλιζε η μάνα μου δέντρο και ο πατέρας μου, εγώ τους στόλιζα. Τώρα που τα παιδιά δεν είναι μαζί μας, δεν στολίζω δέντρο. Βαριέμαι. Αυτό με κάνει να είμαι λιγότερο χριστουγεννιάτικη ή λιγότερο χριστιανή. Δεν όμως με κάνει λιγότερο χριστιανή, λιγότερο χριστουγεννιάτικη με κάνει. Για μένα η κάθε μέρα, η κάθε μέρα, η κάθε μια από τις 365 μέρες του χρόνου μπορεί να είναι μέρα χαράς, μέρα γιορτής και μέρα πνευματικής αγαλίασης. Δεν χρειάζεται να έρθουν ειδικές μέρες, ιδιαίτερες μέρες για να είμαστε χαρούμενοι, για να είμαστε καλά. Ας δούμε τα πράγματα και λίγο ανθρωπολογικά και ιστορικά. Θα δούμε ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν πάρα πολύ σκληρές ζωές, πάρα πολύ δύσκολες ζωές. Είχαν ελάχιστο φαγητό, έπρεπε καθημερινά να προσπαθούν για την επιβίωση. Οπότε από τα πανάρχια χρόνια υπήρχαν κάποιες γιορτές, συνήθως κάθε 4 γιορτές, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες ήταν, 3-4 γιορτές μέσα στο χρόνο. Νομίζω ήταν μια γιορτή γύρω στα Χριστούγεννα, μια γιορτή γύρω στο Πάσχα, μια γιορτή γύρω στο 15 Αύγουστο, το καλοκαίρι, μια γιορτή μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε κουλτούρα είχαν άλλο όνομα αυτές οι γιορτές. Και ο σκοπός αυτών των γιορτών ήταν ώστε οι άνθρωποι να βρεθούν μεταξύ τους, να συνδεθούν οι φυλές, να ενδυναμωθούν, να φάνε κρέας, ξέρω εγώ, ή να φάνε καλύτερα φαγητά εκείνες τις μέρες. Έχουν κάποια τελετουργία οι γιορτές. Στη σύγχρονη εποχή, στην εποχή που ζούμε σήμερα, πλέον οι γιορτές έχουν καταντήσει ένα πολιτισμικό, πώς να το πω, μαρτύριο. Μια πολιτισμική ανάγκη, ένα συνήθιο, μια κοινωνική επιταγή. Νομίζω ότι στις γιορτές, τις γιορτές συνιώθουν περισσότερο οι θρήσκοι άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία και τους αρέσουν πάρα πολύ οι ψαλμοί. Για όσους από εσάς είστε θρήσκοι, είναι πάρα πολύ ωραία ως όρθρος αύριο το Χριστουγέννο και τα τροπάρια που ψαλούνται. Τα παιδιά χαίρονται πιο πολύ αυτές τις γιορτές, ειδικά αν δεν υπάρχουν καυγάδες στο σπίτι τους και αν οι γονείς τους δεν ζούσαν νεκρούς γάμους και αν μεγαλώνουν σε υγιή περιβάλλοντα.
Αλλά πάλι και τα παιδιά τους δίνουμε τόσα δώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου που δεν τους κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν τους κάνουν και ιδιαίτερη εντύπωση τα δώρα των Χριστουγέννων. Εμείς όταν ήμασταν μικροί, ήταν μεγάλη κουβέντα ότι θα μας έφερνα δώρο η νονή μας, η θεία μας τα Χριστούγεννα. Τότε που ήμασταν και πιο φτωχοί όλοι κλπ. Δεν ξέρω, κάνω αυτές τις σκέψεις. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι είναι ok, είναι εντάξει να μην είμαστε τρεις ευτυχισμένοι απόψη και αύριο επειδή είναι Χριστούγεννα και μεθαύριο και όλες αυτές τις μέρες. Είναι μια χαρά να μην κάνουμε και κάτι wow. Όσοι από εμάς είμαστε θρήσκοι μπορούμε να ασχοληθούμε με τις θρησκευτικές μας λειτουργίες ούτως ώστε να νιώσουμε στη ψυχή μας μια αγαλίαση και να το κάνουμε όχι επειδή πρέπει αλλά επειδή το νιώθουμε. Όσοι δεν είμαστε θρήσκοι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μέρες που είναι αργίες, αυτές τις μέρες που δεν είναι κλειστά τα μαγαζιά, που δεν εργάζονται δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Οι μεγάλοι οργανισμοί, οι τράπεζες είναι κλειστές, τα ταχυδρομεία είναι κλειστά, όλα είναι κλειστά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μέρες για να ξεκουραστούμε. Μπορούμε να κάνουμε μαραθώνια θέαση μιας σειράς. Ξέρω εγώ, το Game of Thrones. Για όσους τους αρέσει, μπορεί να το κατεβάσουν όλες τις σεζόν και καθίσουν να τις δουν συνεχόμενα και αυτό να είναι το διάλειμμά τους. Μπορεί να πάμε μια εκδρομή στη φύση, μπορεί να περπατήσουμε στη φύση. Μπορούμε να κανονίσουμε να πιούμε ένα καφέ με ένα φίλο που έχει και πολύ καιρό να δούμε. Είναι πιο... δεν ξέρω, είναι πιο εύκολα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια. Αυτοί που έχουν οικογένεια δεν νιώθουν μόνοι, αλλά έχουν όλα τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος που έχει οικογένεια. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, τους καυγάδες των εορτών, τις γκρίνιες, τις ιδιοτροπίες, τις συναντήσεις με πεθερικά, τις συναντήσεις με συγγενείς που δεν πολύ γουστάρεις, που δεν σε πολύ γουστάρουν κλπ. Αυτοί που δεν έχουν οικογένεια, το αίσθημα της μοναξιάς, το αίσθημα της ζήλιας, ότι άλλοι είναι με το τέρι τους και εμείς δεν είμαστε. Εσείς που δεν είστε με το τέρι σας, έχετε υπόψη σας ότι το τέρι σας, όταν θα το βρείτε, μπορεί να είναι ένας πρίχτης, μια πρίχτησα, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να παθαίνει τη λεγόμενη μελαγχολία των εορτών και να σας κάνει μαύρα τα Χριστούγεννα. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ αρνητικές εμπειρίες από τα παιδικά τους Χριστούγεννα, τραυματικές εμπειρίες από τα Χριστούγεννα και γενικά από τις εορτές και την περίοδο των εορτών κάνουν acting out. Δηλαδή, βγάζουν το κάχρι τους προς τα έξω και προς τα πού θα το βγάλουν, προς τον σύντροφό τους, προς τη σύντροφό τους. Εκδραμάτιση ονομάζεται στα ελληνικά το acting out, δηλαδή δεν νιώθω καλά και το βγάζω πάνω σε σένα. Δηλαδή μπορεί να είστε μόνοι σας ή μόνες σας και να λέτε «Αχ, τι ωραία να είχα το τέρι μου». Και όταν βρείτε το τέρι σας, να βρείτε ένα λατρεμένο τέρι, το οποίο τις γιορτές να γίνεται ένα τερατάκι. Μη σας τύχει. Και άμα σας τύχει, θα το αντιμετωπίσετε γιατί θα σκεφτείτε ρεαλιστικά και λογικά και θα πείτε εντάξει, μωρέ, πόσες μέρες είναι τα Χριστούγεννα, πόσες μέρες είναι το Πάσχα, πόσες μέρες είναι οι διακοπές του καλοκαιριού. Μέρες είναι, θα περάσω ένα μήνα σύνολο, τρεις εβδομάδες σύνολο, θα περάσω αφού τις υπόλοιπες μέρες είναι normal το τέρι μου. Και επίσης, ακόμη και για τα τέρια και τα ατέριαστα και τα ξετέριαστα, τα πρόσωπα όλα αυτά τα οποία δυσκολεύονται με τις γιορτές και κάνουν εκδραμάτιση και αρρωστούν. Πολλοί αρρωστούν και ψυχοσωματικά και σωματικά στις γιορτές. Αρρώστιες! Εγώ πρώτου βγάλω τις αμυγδαλές μου, γιατί έκανα η μοναδική επέμβαση που έχω κάνει στη ζωή μου. Ήταν μια εγχείρηση που έκανα στα 17 μου για αφαίρεση των αμυγδαλών. Κάθε Χριστούγεννα, μάλιστα ήταν και η μέρα, 26 Δεκεμβρίου. Unboxing day που λένε οι Εγγλέζοι. Την επομένη το Χριστούγεννο πάθησε ένα πιόδια αμυγδαλίτιδα με υψηλούς πυρετούς που κρατούσε σχεδόν μέχρι και το τέλος των εορτών, μέχρι και τα φώτα, μέχρι και τα θεοφάνεια. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το πάθαινα εγώ τότε. Έχει πολλούς που το παθαίνουν όμως στις γιορτές. Πέρσι ήμουν άρρωστη στις γιορτές. Ναι, πέρσι είχα πάθει μία έντονη, μία πολύ δύσκολη κυστίτιδα, την οποία δεν πήγα στο γιατρό νωρίς, δεν πήρα αντιβίωση νωρίς και κόντεψε να γίνει πυλιονεφρίτιδα και προφανώς είχε ανεβεί και το ζάχαρο πέρσι. Είχε ανεβεί και το ζάχαρο γιατί είχε γίνει πάλι περιοδία πέρσι μέσα στο Δεκέμβριο. Είχα πάει πολύ γρήγορα. Είχα πάει μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη τρέχοντας. Είχα και την καθημερινή εκπομπή. Είχα ελάχιστο διάλειμμα από την καθημερινή εκπομπή. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη. Προφανώς δεν έτρωγα και ιδιαίτερα καλά. Πρέπει να ανέβει και το ζάχαρο μου, δεν το μετρούσα. Και είχα πάθει εκείνη την κυστίτιδα που δεν πήγα να πάρω αντιβίωση. Πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μου, λέει:
Δοκίμασε με τα cranberries που παίρνει συνήθω. Κάποια σκευάσματα που έχουν μέσα cranberries, τα οποία έχουν ιδιότητες που βοηθάνε με την κυστίτιδα. Με την ρολίμωξη. Κυστίτιδα και η ρολίμωξη είναι το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ τα πήρα αυτά, δεν πήρα τον γιατρό τηλέφωνο για να του πω ότι ξέρεις δεν είμαι και τόσο καλά. Επειδή δεν. Εγώ δύσκολα κάνω πυρετό. Ήμουνα κομμένη, αλλά δεν έπαιρνα είδηση. Ήμουνα έτσι όπως το κινούμενο φάντασμα μέσα στο σπίτι, έκανα δουλειές, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση έως του Μαΐου δεν είμαι καλά. Και το προλάβαμε στο τσακ να μην πάντα νεφρά. Λοιπόν, εγώ πέρσι το είχα πάθει λίγο κούρασης. Φέτος πρόσεξα και στην Αθήνα που πήγα, πρόσεξα, φρόντισα στην Ελλάδα που πήγα, φρόντισα να κοιμάμαι, να ξεκουράζομαι. Δεν ξέρω αν θα αρρωστήσω. Σε κάποια φάση την Παρασκευή 13 του Δεκέμβρη ένιωσα ότι πήγα να αρρωστήσω. Οπότε ακύρωσα όλα όσα είχα να κάνω εκείνη την επόμενη μέρα, τα ακύρωσα όλα. Δηλαδή, ξέρουν οι φίλες μου. Τους είπα δεν μπορώ, νιώθω πως θα αρρωστήσω. Πήρα βιταμίνη C, πήρα τα μπατζούνια μου, ξάπλωσα, κοιμήθηκα. Προς το παρόν δεν έχω αρρωστήσει ακόμη. Θα δείξει. Λοιπόν, ακόμη και αν το έχουμε και κάνουμε και δραμάτιση τις γιορτές, ακόμη και αν το έχουμε και το σώμα μας ή η ψυχή μας ή τα ψυχοσωματικά μας βγαίνουν προς τα έξω και μας προκαλούν διάφορα, μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα, να περάσουν οι γιορτές πρώτα, να ανοίξουν τα γραφεία του ψυχολόγου και να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Σήμερα που γυρίζω αυτό το vlog είναι από την Παρασκευή 20 του Δεκέμβρη, γι' αυτό σας λέω ακόμη δεν έχω αρρωστήσει. Προφανώς όμως δεν θα έχω αρρωστήσει στο Χριστούγεννα ή ελπίζω να μην έχω αρρωστήσει. Τα γυρίζω από πριν τα vlogs, τόσο ώστε να είναι έτοιμα και να έχετε κάθε μέρα δύο vlogs να περνάτε την ώρα σας. Τα vlogs θα συνεχίζουν κανονικά. Επίσης στο κανάλι έχουμε πάνω από 1000 βίντεο και έχουμε πάνω από 500 vlogs. Μπορείτε να γυρίζετε και πίσω, δείτε και τα playlist, τις λίστες με τις θεματικές και για μας δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα κλείσουμε, θα κατεβάσουμε ρολά επειδή είναι Χριστούγεννα. Θα συνεχίσουμε με τα vlogs, γιατί αυτές τις μέρες κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο από άλλες μέρες να έχουν κάτι αισιόδοξο να ακούσουν και μια φωνή της λογικής. Έτσι με ονομάζεται κάποιοι, φωνή της λογικής. Προσπαθώ να είμαι φωνή της λογικής, προσπαθώ να είμαι και στον εαυτό μου φωνή της λογικής. Και η αλήθεια είναι ότι ας το δούμε λογικά το πράγμα. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Ένα έθιμο είναι τα Χριστούγεννα. Δεν θα αφήσουμε ένα έθιμο να μας χαλάσει τη διάθεση. Για όλους εσάς που σας αρέσουν τα Χριστούγεννα, που χουχουλιάζετε τα Χριστούγεννα, που έχετε στολίσει το σπίτι σας με τα πάντα όλα. Μπράβο σας. Η κόρη μου είναι έτσι. Κεράκια παντού, φωτάκια παντού. Και η Έλενα Παπαδοπούλου από την πρέσβη που είχαμε πάει στην εταιρεία στη Δάφνη αρχές του Δεκέμβρη, ήταν όλα εκεί. Μόνο ο Άης Βασίλης έλειπε, η Τάρανδη και το Έλκυθρο. Όλα τα άλλα ήταν εκεί. Λοιπόν, έχει ανθρώπους που τους αρέσει. Εσάς που σας αρέσει, απολαύστε το. Enjoy it. Και η Βάσου Πελεγκάρη είναι έτσι, φίλη μου που κάναμε μαζί ραδιόφωνο, στο σπίτι της Βάσου. Μιλάμε ότι μπαίνει μέσα και θεωρείς ότι είσαι σε μια πλατεία στην Αυστρία, στη Βιέννη, που είναι όλα στολισμένα και είναι όλα κατάφωτα και είναι όλα σαχιονισμένα. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον της αρέσει. Εγώ δέχομαι. Κάνω παρέα και με ανθρώπους που τους αρέσουν τα Χριστούγεννα. Παντρεύτηκα όμως άνθρωπο που δεν του αρέσουν, όμως δεν μου αρέσουν ούτε εμένα, γιατί δεν έχω πρόβλημα τα Χριστούγεννα. Μου λέει πάμε στο πάρτι, πάμε να γιορτάσουμε, πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς στο σπίτι μας, το καφεδάκι μας, το τσαγάκι μας. Να δούμε κανένα έργο, να διαβάσουμε κάτι, να γράψουμε κάτι. Χριστούγεννα είναι, μωρέ, θα περάσουν. Καλά Χριστούγεννα και σε αυτούς που τα γουστάρετε και σε αυτούς που μετράτε τις μέρες μέχρι να επιστρέψουμε στη ρουτίνα μας. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Άπασες. Καλό βράδυ. Αύριο το πρωί κανονικά με vlog. Χριστούγεννα, ξεχριστούγεννα, δεν μας νοιάζει εμάς. Vlog το πρωί.